πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο 200 χρόνων. Το Μάρτιο είχε γίνει, αλλά τώρα έγιναν εκδηλώσεις με θέμα την αφύπνιση των συνειδήσεων και να μην ξεχνάμε ποτέ βέβαια τι ακριβώς συνέβη στα μαρτυρικά χωριά της Χίου. Βίντεο. Συγκίνηση προκάλεσαν οι τριήμερες επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης για τα 200 χρόνια από τη σφαγή της Χίου. Είναι γεγονός ότι οι σφαγές σημάδεψαν το νησί μας, ανεξίτητα. Χρέος μας να υπενθυμίσουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους πολίτες μας, ότι αυτό το γεγονός δεν πρέπει να πει στη λύθη. 150 δρομείς και ποδηλάτες, μεταξύ των οποίων ο θρυλικός δρομέας υπεραποστάσεων και παγκόσμιος πρωταθλητής με 160 παγκόσμια ρεκόρ Γιάννης Κούρος, έτρεξαν διασχίζοντας τους μαρτυρικούς τόπους των σφαγών της Χίου, διανύοντας μια απόσταση 400 χιλιόμετρων, ανάβοντας τη φλόγα στους βωμούς των ηρώων. Η συμμετοχή του κόσμου νομίζω είναι πιο σημαντική και δυνατή να περνάει αυτό το μήνυμα και στα παιδιά που είναι παρόντες όλοι εκεί στο κάθε χωριό. Το δρόμενο προκάλεσε ρήγη συγκίνηση σε κατοίκους και επισκέπτες. Η φλόγα ξεκίνησε από τον Ανδριάντα του ήρωα Κωνσταντίνου Κανάρη και μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο το νησί, μεταφέροντας το μήνυμα «Κανένας λαός να μην ζήσει αυτά που έζησε η Χίος πριν από 200 χρόνια». Το μήνυμα λοιπόν εδώ είναι ότι πρέπει να μην εφησυχαζόμαστε. Πρέπει να τιμάμε τους προγόνους μας. Παράλληλα με τις λαμπαδιδρομίες διοργανώθηκαν επίδειξη Ολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και ομιλίες για τις σφαγές της Χίου. Σαμιώτες εθελήσανε να πάρουν τυχείο. Ο λογοθέτης και ο Μπουρνιάς συνάξανε τα σκέρι και των χιωτών μηνύσανε πως έχουνε σε φέρει.